Στο γυμναστήριο του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες φιλοξενήθηκαν χθες οι φοιτητές, οι οποίοι έμειναν χωρίς φοιτητική στέγη λόγω της μεγάλης φωτιάς στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στη Λεωφόρο Κνωσού. Όπως μας περιγράφουν, αρκετοί ξύπνησαν από τους καπνούς και με τους ίδιους να βγαίνουν από το κτίριο πανικόβλητοι και χωρίς να πάρουν τα προσωπικά τους αντικείμενα, ενώ άλλοι φοιτητές ξύπνησαν από τα χτυπήματα στις πόρτες. Το πρώτο πράγμα που ακούσαμε ήταν δυνατά χτυπήματα στην πόρτα εμείς, που ήμασταν στις ακριανές πτέρυγες. Σηκωθήκαμε και είδαμε ότι χτυπούσε ένας συναγερμός. Κατευθείαν κατευθυνθήκαμε προς τα έξω, όπου βλέπαμε ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι. Τους ακολουθήσαμε χωρίς να πάρουμε κανένα προσωπικό αντικείμενο μαζί μας. Ίσως κάποιος πήρε κάποιο κινητό. Φύγαμε όλοι άρον-άρον, δεν έχουμε πάρει καθόλου ρούχα. Όντως κοιμόμασταν σε μερικά δωμάτια που δεν ήταν αντιληπτό από την αρχή. Ήμασταν πιο χαλαροί γιατί δεν ξέραμε ακριβώς τι συμβαίνει και δεν είχε μπει καπνός κλπ. Αλλά μετά, όταν ακούσαμε στους φοιτητές μας να τρέχουν, να χτυπάνε πόρτες και τον πανικό στην ουσία, τρέξαμε κι εμείς, δηλαδή δεν πήραμε τίποτα. Ο καπνός ανέβηκε πάνω, το κτίριο κάηκε σαν τραπουλόχαρτο, ας πούμε, σαν ένα σπυρός από τραπουλόχαρτα. Η φωτιά ξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Ο συναγερμός δεν ξέρω τι ώρα χτύπησε. Είμαι μάλλον ο τελευταίος που κατέβηκε. Ο συναγερμός μπορώ να πω ότι δεν χτύπησε αρκετά δυναμικά, αρκετά δυνατά για να μας τραντάξει. Όλα αυτά τα χτίρια από πάνω ήταν βιβλιοθήκαν αριστερά, από πάνω ήταν εστίας, φοιτητικές εστίας. Φοιτητές μας περιέγραψαν τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν χθες το πρωί, με τους ίδιους να αναφέρονται και στην ανταπόκριση του κόσμου και μάλιστα σε χρόνο ρεκόρ. Μας έχουν πει πολλοί άνθρωποι, έχουν προσφερθεί και φίλοι μας και άνθρωποι που δεν ξέρουμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά. Υποτίθεται πως από το μεσημέρι μας έλεγαν τα διοικητικά όργανα του Πανεπιστημίου πως θα μας βρουν ξενοδοχείο για σήμερα. Αυτό από ό,τι φαίνεται δεν έγινε, οπότε είμαστε στον αέρα, δεν γνωρίζουμε τίποτα. Η Μαύρη Κυριακή με τις πυρήνες φλόγες στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης έκαναν το γύρο της Ελλάδας, κινητοποιώντας τους πολίτες, οι οποίοι κάλυψαν βασικές ανάγκες των φοιτητών μετά από σχετικό κάλεσμα. Με ανακοίνωσή του, το Φοιτητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κρήτης καλούσε τους πολίτες να προσφέρουν σεντόνια, κουβέρτες, μαξιλάρια, ρούχα αντρικά και γυναικεία, παπούτσια, δοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες και πετσέτες. Ενώ χθες βράδυ, κοσμητεία της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε ανάρτηση στο Facebook, ανέφερε τις ανάγκες που υπάρχουν για τους φοιτητές. Το μόνο που χρειαζόμαστε πλέον είναι καινούργια εσώρουχα, ανδρικά και γυναικεία, καθώς και κάλτσες. Στο γυμναστήριο του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες. Οι Βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι εντός των επόμενων ημερών θα φροντίσουν να μας φιλοξενήσουν σε κάποιο ξενοδοχείο, ώσπου θα μείνουμε μέχρι και το καλοκαίρι. Ελπίζουμε ότι θα γίνει αυτό άμεσα. Μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων, ο Οδυσσέας Ζώρας άφησε αιχμές γύρω από τις διαρροές περί φιλοξενίας των φοιτητών σε τουριστικά καταλήματα. Όλες αυτές οι απόψεις που εκφράζουν αυτή τη θέση, επιτρέψτε μου κύριε Τεζάκη, είναι εξαιρετικά επιπόλαιες. Εμφανίστηκαν και βουλευτές οι οποίοι λένε ότι δεν θα κοιμηθούμε αν δεν βρουν κατάλημα οι φοιτητές. Ωστόσο, είμαι σε επικοινωνία με τους ίδιους τους βουλευτές, οι οποίοι δεν έχουν βρει τίποτα. Τώρα, εάν ο καθένας λέει ότι εγώ σας δίνω κονδύλια και βρείτε ξενοδοχεία και σας δίνω κονδύλια και βρείτε σπίτια, επαναλαμβάνω και πάλι, είναι εξαιρετικά επιπόλαιες αυτές οι θέσεις. Πρόκειται για μια προσωρινή λύση μέχρι ότου βρεθεί η οριστική λύση στο πρόβλημα στέγασης 120 φοιτητών, καθώς πέρα από τους φοιτητές που έζησαν δραματικές στιγμές, αναμένονται στο Ηράκλειο και άλλοι 60 φοιτητές πρωτοετής.